Ο κάθετος 7 έκτου 2011, επίκρη ερώτηση του βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κυρίου Ηλία Πολατίδη προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού σχετικά με το τζαμί των Αθηνών. Η ερώτηση του κυρίου Πολατίδη έχει ως ακολούθως. Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου Πρωθυπουργού κυρίου Ερντογάν στην Ελλάδα, συζητήθηκε το θέμα ανακαινήσεως και αποκαταστάσεως του αγνώστου για τους περισσότερους Έλληνες φετιχέ τζαμί στην Αθήνα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δήλωσε στην κοινή συνέντευξη ότι ήδη έχουμε αποφασίσει να γίνει ανακαίνιση και αποκατάσταση του φετιχέ και νομίζω ότι αυτό είναι μια ένδειξη της βούλησής μας. Το εν λόγω τζαμί εκτίστη από τους Τούρκους Μωαμεθανούς μετά την άλωση της πόλης των Αθηνών το 1456 προς τιμή του γνωστού Μωάμεθ του Δεύτερου του Πορθητού. Άλλωστε αυτό σημαίνει και η λέξη φατίχ στα τουρκικά, δηλαδή κατακτητής. Η θριαμβευτική είσοδος του Μωάμεθ Δευτέρου στην Αθήνα το 1458 εσήμανε μεταξύ άλλων και το ξεκίνημα μιας σειράς απεινών διώξεων του ελληνοχριστιανικού στοιχείου στην περιοχή των Αθηνών. Σφαγές, λαϊλασίες, παιδομάζωμα κλπ. Όπως άλλωστε συνέβη και στις υπόλοιπες κατακτηθήσεις ελληνικές περιοχές. Το πλέον προκλητικό είναι ότι το ανωτέρω δώρο δίδνεται προς μια χώρα που χρησιμοποιεί παλιές ελληνικές εκκλησίες στη Μικρά Ασία και στην κατεχομένη Κύπρο ως στάβλους. Ερωτά το Υπουργός. Πρώτον, με ποιο σκεπτικό η ελληνική κυβέρνηση έλαβε την ανωτέρω απόφαση για το συγκεκριμένο τζαμί, ακυρώνοντας έτσι τον αγώνα του ελληνικού λαού για ανεξαρτησία και τους ήρωες νεκρούς της Εθνικής Επαναστάσεως του 1821, υπήρξε προσυνεννόηση για την απόφαση με την τουρκική κυβέρνηση? Και δεύτερον, πόσο θα στοιχήσει η αποκατάσταση του μουσουλμανικού τζαμιού εν μέσω οξυτά της οικονομικής κρίσεως και λαμβανομένου υπόψη ότι αρχαιοελληνικά και βυζαντινά μνημεία ανά την ελληνική επικράτεια ερημώνουν? Στην ερώτηση του κυρίου Πολατίδη θα απαντήσει ο Υπουργός Πολιτισμού, κύριος Γερουλάνος. Έχετε το λόγο, Υπουργέ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, πράγματι είναι ωραίο ότι έρχεται μια τέτοια ερώτηση στη Βουλή. Είναι λυπηρό ότι έρχεται μέσα σε αυτές τις συνθήκες, διότι νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι όταν λέμε ότι πρόκειται για την ανάπλαση ενός μνημείου, την προστασία ενός μνημείου. Ξέρετε πολύ καλά ότι το συγκεκριμένο τζαμί, το φετιχέ τζαμί όπως το λέτε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και δεν έχουν υπάρξει έργα σε αυτό το τζαμί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σε ό,τι αφορά την ιστορική διαδρομή την οποία περιγράψατε, πρέπει να σας πω ότι η επιστημονική κοινότητα τουλάχιστον θεωρεί αυτή την άποψη μάλλον ξεπερασμένη. Διότι αυτό το οποίο λένε οι επιστήμονες είναι ότι το συγκεκριμένο τέμενος χτίστηκε γύρω στο 1670 και όχι όπως λέτε στην ερώτησή σας. Χτίστηκε πάνω στα θεμέλια ενός προϋπάρχοντος τζαμιού. Σας το λέω αυτό απλώς για να θέσουμε τα θέματα της ιστορικότητας του μνημείου στη σωστή βάση και όχι για κανέναν άλλο λόγο. Διότι νομίζω ότι και μέσα από την ερώτησή σας αυτό το οποίο βγαίνει είναι ότι είναι όντως ένα μνημείο και είναι ένα μνημείο το οποίο βρίσκεται στο ελληνικό έδαφος και το οποίο εκτός από τις υποχρεώσεις μας, τις διεθνείς υποχρεώσεις μας, αυτά τα μνημεία να τα κρατάμε σε καλή κατάσταση. Νομίζω ότι και εσείς θα συμφωνούσατε ότι τέτοιας αξίας μνημεία μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα κρατούμε σε καλή κατάσταση και σαν ένα έθνος το οποίο θέλει να λέει ότι βρίσκεται στον 21ο αιώνα. Αλλά θα σας πω και μερικά άλλα στοιχεία τα οποία κάνουν αυτό το τέμενος πιο ενδιαφέρον. Το τέμενος αυτό, όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες τουλάχιστον, έχει γίνει στο πρότυπο του Ναού της Αγίας Σοφιάς. Η αρχιτεκτονική του δηλαδή είναι βασισμένη πάνω σε αυτό το πρότυπο και από αυτή την άποψη έχει πολύ μεγάλη σημασία. Κατά καιρούς έχει χρησιμοποιηθεί ως σχολείο, ως στρατόνα, ως στρατιωτική φυλακή, μέχρι και ως στρατιωτικό αρτοπείο. Και ουσιαστικά αναστηλώθηκε για πρώτη φορά το 1935 επί Πρωθυπουργίας Τσαλδάρη, αν δεν κάνω λάθος, και τελικά το 1962 κηρύχθηκε ως μνημείο, μνημείο του, το οποίο η ελληνική πολιτεία δεσμεύτηκε να κρατάει σε καλή κατάσταση. Από κάθε άποψη λοιπόν θα σας έλεγα ότι αυτό είναι ένα μνημείο και σαν μνημείο είναι υποχρέωση της πολιτείας να το κρατάει σε καλή κατάσταση. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα είναι πολύ άσχημη και νομίζω ότι θα συμφωνούσατε κι εσείς ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί στην κατάσταση στην οποία θα θέλαμε όλοι να το βλέπουμε και σαν πηγή αύριο πλούτου και τουρισμού, το οποίο πιστεύουμε ότι μπορούν όλα τα μνημεία να γίνουν στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ο ερωτών βουλευτής κ. Πολατίδης.